Ζάρπα Radio 89,6. Το χανιώτικο ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε, Ζάρπα Radio 89,6, λίγο πριν τις 10.30. Να καλωσορίσουμε την κυρία Βλαζάκη στο στούντιό μας. Μαρία Βλαζάκη, πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, αρχαιολόγος και βέβαια από τους επιστήμονες που πάντα είχατε και ένα... μια κοινωνική υπόσταση, τέλος πάντων, στην πόλη, έναν ενεργό ρόλο. Ήμουνα για πολλά χρόνια προϊσταμένη της εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων για Χανιά και για Ρέθυμνο. Και μετά ήμουνα 10,5 χρόνια στην Αθήνα. Αρχικά ως Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και μετά Γενική Γραμματέας Πολιτισμού. Καλώς ορίσατε. Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ναι. Καλώς ορίσατε. Είστε τώρα μόνιμη κάτοικη Χανίων? Πάντα ήμουνα μόνιμη κάτοικος και τότε που ήμουν στην Αθήνα, στα Χανιά ερχόμουν βέβαια. Και τώρα πλέον είμαι μεν συνταξιούχος, αλλά έχω την ανασκαφή στο Λόφο Καστέλη, τη συστηματική, και προσπαθώ να παλεύω σαν κάθε ενεργός πολίτης και για τα θέματα που απασχολούν την πόλη και όχι μόνο. Ταξιδέψατε στην Σουηδία με την ανασκαφή. Ναι. Ένα ναι. πολύ σημαντικό συνέδριο. Ήταν μια πολύ σημαντική διημερίδα και πολύ συγκινητική για μας. Γιατί μετά από τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε με Σουηδούς συναδέλφους και Δανούς στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στο Λόφο Καστέλη, αυτό το σημείο δηλαδή που έχει αναδειχθεί με στέγαστρο ένα κομμάτι της ανασκαφής, μετά από τόσα πολλά χρόνια, 50 χρόνια, βρεθήκαμε στη Στοχόλμη να παρουσιάζουμε αυτό το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας με φίλους και συναδέλφους από το παρελθόν και με μια πολύ μεγάλη αποδοχή και αναγνώριση δική μας. Χρειάζεται καμιά φορά να βγεις έξω για να αντιληφθείς το πόσο, όχι για σας που ξέρετε που έχετε όλη σας τη ζωή αφιερώσει σε αυτή την ανασκαφή, αλλά καμιά φορά για μας, ίσως τους κατοίκους αυτής της πόλης, χρειάζεται καμιά φορά και να ετεροπροσδιοριστείς, να δεις πόσο... Μα έχουμε παρουσιάσει τα Χανιά, τα προϊστορικά Χανιά, εγώ προσωπικά δηλαδή, στην Ευρώπη, στην Αμερική, δεν είναι πρώτη φορά, και ακόμη και στην Ασία, στην Κίνα. Οι Σουηδοί και οι Δανείοι πώς είχαν βρεθεί εδώ εξ αρχής να δουλεύουν για την ανασκαφή? Αυτοί το 1969, με το πρώτο διευθυντή αρχαιοτήτων στα Χανιά, το Γιάννη Τζεδάκη, το θεμελιωτή λίγο πολύ της αρχαιολογικής υπηρεσίας για τα Χανιά, είχαν βρεθεί πρώτες αρχαιότητες, γιατί την πλατεία Αγίας Εκατερίνης θέλαν να κάνουν μια εκκλησία οι κάτοικοι και ένα πάρκο ο Δήμος. Ξεπετάχτηκαν από τις πρώτες εργασίες τα πρώτα όστρακα, η πρώτη δηλαδή κεραμική, και τότε ο Γιάννης Δεδάκης, που είχε εντοπίσει ήδη ότι ο Λόφος έχει αρχαιότητες πολύ σημαντικές προϊστορικές, για οικονομικούς λόγους συνεργάστηκε με το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα και με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και το Μουσείο της Στοκχόλμης των Μεσογειακών και Μεσανατολικών Σπουδών, και με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η συνεργασία που κράτησε όλα αυτά τα χρόνια και κρατάει ακόμη, γιατί υπήρξε έτσι μια πολύ ωραία όσμωση. 50 χρόνια ιστορία της πόλης. Πάμε κάτι να φτιάξουμε και από κάτω βρίσκουμε αρχαία. Έτσι ναι, ξεκίνησαν γιατί όλα. Γιατί πραγματικά μέχρι τη δεκαετία του 60, του 1960, δεν θεωρείται ότι στα Χανιά έχουμε σημαντικές αρχαιότητες, γενικότερα στον νομό. Οι αρχαιότητες περιορίζονταν που είχαν έρθει στο φως στην κεντρική και ανατολική Κρήτη.
Και βεβαίως τώρα πλέον τα Χανιά είναι στο επίκεντρο των ερευνών, του ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις μινωικές αρχαιότητες, και γενικότερα είναι ένας τόπος που συγκεντρώνει επιστήμονες, συνεργάζονται μαζί μας, όχι μόνο αρχαιολόγους αλλά και από τις θετικές επιστήμες, από ανθρωπολόγους, ζωοαρχαιολόγους, ανθρακολόγους, αρχαιοεντομολόγους, επιστήμονες που ασχολούνται με τα κελίφη των αυγών για παράδειγμα, δηλαδή, και βεβαίως αρχαιοβοτανολόγους, γιατί πλέον το ίδιο το χώμα δίνει τόσα πολλά στοιχεία πέρα από την κεραμική και από τα ερείπια των κτηρίων, που στο παρελθόν δεν, σε αυτά δεν δίνονταν πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπορούσαν ίσως να τα επεξεργαστούν. Αυτή δεν υπήρχε τη στιγμή και η τεχνολογία. Τα μεγάλα ανάκτορα στην υπόλοιπη Κρήτη έχουν έρθει στο φως, και μένουν τα Χανιά, που είναι πάλι ένα μεγάλο ανάκτορο μινωικό και μυκηναϊκό και που δεν έχει ανασκαφή, και γιατί ξεκίνησε αργά αλλά κυρίως γιατί για τα προηγήθηκε προβλήματα. Γιατί προηγήθηκε η οικιστική ανάπτυξη. Ακριβώς, προφανώς. Είναι ένα ανάκτορο κάτω από μια σύγχρονη πόλη. Και τι πόλη. Και εννοώ το κομμάτι αυτό της παλιάς πόλης. Ναι. Τους έχετε πει σε αυτούς τους συναδέλφους σας στη Σουηδία και όλους αυτούς τους επιστήμονες ότι εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα καινούριο ξενοδοχείο πάνω εκεί. Το έχουν μάθει και αυτό. Αλλά επειδή τα Χανιά ήταν σε ένα τέτοιο προνομιούχο σημείο, η πόλη δηλαδή από την αρχή, οι πρώτοι οικισμοί σε ένα πολύ προνομιούχο σημείο στο Λόφο Καστέλι, αυτό έχει συνέχεια ζωής αδιάλειπτης μέχρι σήμερα. Είναι το λεγόμενο παλίμψιστο, που από τα προϊστορικά χρόνια ήταν πιο περιορισμένο και με διάφορες διάσπαρτες κατοικίες γύρω τριγύρω, αλλά στα χρόνια τα κλασικά ήταν ο Λόφος η Ακρόπολη και η πόλη απλώθηκε μέχρι το πλαίσιο, ας πούμε, και μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο και μέχρι το Ελληνής γύρω τριγύρω, μετά τα νεκροταφεία που συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της αρχαιότητας όλο αυτό. Και μετά πάλι έχουμε χριστιανικά, βενετσιάνικα, τούρκικα, μέχρι σήμερα δηλαδή, όλα αυτά τα ευρήματα που έρχονται στο φως είναι πολύ σημαντικά για την ιστορία της πόλης. Πώς να τη διοικήσει κανείς αυτή την πόλη, πρέπει να συνδυάσει όλες αυτές τις χρήσεις. Από ό,τι μας λέτε, είναι πλούτος το ότι υπάρχει, είναι ακόμα ζωή και μεγάλη ότι δυσκολία. Η συνεχιζόμενη κατοίκηση και μεγάλη δυσκολία στην ανασκαφή, γιατί είναι πολύ λεπτά τα στρώματα και αν χάσεις κάποιο στοιχείο χάθηκε διαπαντός από την ιστορία και την αρχαιολογία. Αλλά είμαστε όλοι πολύ περήφανοι που κατοικούμε σε μια πόλη που από κάτω βγαίνει η άβρα των προγόνων μας. Πώς να το πω, είναι τυχερή γι' αυτό και άτυχη γιατί δεν είναι όπως στην Κνωσό, στη Φεστό, στη Ζάκρο, στα Μάλια που είναι αναπεπταμένοι χώροι και μπορούν να σκαφτούν εύκολα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το αυτό που προσπαθείτε με την UNESCO μέσω της περιφέρειας, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ξεκίνησε από το Υπουργείο Πολιτισμού και ξεκίνησε όταν ήμουν εγώ Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων στις αρχές του 2010, με το να κάνουμε μία επιτροπή για τις, στο οποίο εντάξαμε στον εθνικό μας τον ενδεικτικό κατάλογο 15 περιπτώσεις για να μπουν, να ενταχθούν, να εγγραφούν στο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις βάλαμε και
σε συριακή εγγραφή τα ανάκτορα, ορισμένα ανάκτορα μινωικά, γιατί και η ίδια η UNESCO το θέλει. Ο μινωικός πολιτισμός, που είναι ο πρώτος μεγάλος πολιτισμός της Ευρώπης, δεν έχει μέχρι σήμερα ενταχθεί στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το θέλει. Έχουμε μικυναϊκά, δεν έχουμε μινωικά. Λοιπόν, εκεί εντάξαμε στον προενδεικτικό κατάλογο Κνωσό, Φεστό, Ζάκρο, Μάλια και είπαμε Δυτικά και την Κηδονία. Στην πορεία προσθέσαμε και τη Ζόμινθο από το Ρέθυμνο για να υπάρχουν όλες, σε όλη την Κρήτη. Κάποιες περιπτώσεις είναι εύκολες, όπως η Ζάκρος, τα Μάλια, η Φεστός. Πιο δύσκολη είναι η Κνωσός, γιατί έχει τον περίγυρο τον πολύ πυκνά δομημένο, και βεβαίως και η Κηδονία, που είναι χτισμένη μέσα στην ίδια πόλη. Θέλω να πιστεύω ότι θα πιστούν ότι εδώ έχουμε ανάκτορο κάτω από σύγχρονη πόλη. Στη Ζόμινθο έχουμε ανάκτορο στα βουνά, και στα άλλα σημεία είναι μεγάλο ανακτορικές, όπως λέμε, μεγάλα ανακτορικά κέντρα σε χώρους παιδιάδες, αναπεπταμένους, όπως σας λέω, χώρους. Μετά όμως, στην πορεία, η περιφέρεια έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, προχωρήσαμε σε μία προγραμματική σύμβαση για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και να συνταχθούν οι φάκελοι. Και αυτό συνεχίστηκε και με την τελευταία κυβέρνηση, βέβαια. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα πλέον όλα αυτά θα τελειώσουν, θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, φαντάζομαι τον επόμενο χρόνο κάποια στιγμή, για την ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ενταχθούν μετά και άλλα. Είναι συριακή εγγραφή. Και το κάναμε συριακή εγγραφή γιατί μέχρι τότε η Κνωσός, λόγω του προβλήματος της διαμόρφωσης και του περιβάλλοντος χώρου της, δεν μπορούσε να ενταχθεί μόνη της. Με τη συριακή εγγραφή, που επιθυμεί καλύτερα και η UNESCO, μπαίνουν περισσότερα κέντρα μαζί και δίδεται η δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, στο μέλλον να μπει ο Πετράς στη Σιτία, να μπει στο Ηράκλειο ο Γαλατάς, στην Πεδιάδα, το Μοναστηράκι στο Ρέθυμνο. Τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη, όταν με το καλό γίνει, τι θα σημαίνει για... Στην πράξη θα σημαίνει μια διεθνή αναγνώριση, ότι είναι μια διεθνής αναγνώριση μέσα από την UNESCO, τον ΟΗΕ δηλαδή, και ταυτόχρονα με την προστασία των χώρων αυτών στο ΔΙΝΕΚΕΣ δεν θα μπορούν να καταστραφούν και να ελαττωθούν τα κέντρα αυτά. Είναι δηλαδή για μας περηφάνεια, αλλά ταυτόχρονα και προστασία. Είναι μια θωράκιση, ας πούμε, ακριβώς, μια αναγνώριση της αξίας τους. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι οικονομικά, η UNESCO δεν χρηματοδοτεί, αλλά υποχρεώνει μετά και τους τοπικούς άρχοντες να προστατεύουν ακόμη περισσότερο τους χώρους αυτούς. Και τον πολιτισμό. Δεν σημαίνει καθόλου δραστηριότητα, καθόλου ζωή, γιατί καμιά φορά ακόμα και σήμερα υπάρχει κόσμος που ακούει αρχαιολογία, ευρήματα, μνημεία και... ζωή δεν υπάρχει στο Λόφο Καστέλι, ας πούμε. Υπάρχει, αφού είναι μέσα στην πόλη. Στην Γνωσό δεν είναι τριγύρω διάφορες δράσεις και ακόμη και χωριά. Βεβαίως και είναι ζωή. Και για αρκεπολλούς είναι και ο τουρισμός κυρίως, έτσι. Παρότι ο τουρισμός θέλει ένα μέτρο, φοβάμαι ότι στην Κρήτη έχουμε ξεφύγει σιγά σιγά. Μα 4.000 χρόνια συνεχόμενης κατοίκησης και τώρα να κινδυνεύουν οι κάτοικοι με εξώσεις λόγω του τουρισμού, είναι λίγο οξύμορο.
Ναι. Για την παλιά πόλη. Ναι. Για το λόγο. Εννοείται για εξώσεις με την έννοια. Ότι όλα τα Airbnb και τα λοιπά. Ναι, ή με ξενοδοχείο, όπως στο συγκρότημα του Πολυτεχνείου. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό και κερδίσαμε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, το να μην γίνει ξενοδοχείο στο συγκρότημα. Είναι ενεργή πάντως η σύμβαση. Η ενεργή είναι η σύμβαση. Αυτή τη στιγμή έχουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο το ότι εκεί θα αναμειγείς κατοικία, και ειδικά στο συγκρότημα του Πολυτεχνείου δεν μπορεί να γίνει ξενοδοχείο. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει θεσπιστεί ακόμα. Αλλά εκκρεμεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Προεκλογικά δεν τα εξέτασαν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετεκλογικά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι επειδή και οι εφορίες, η τοπική εφορία αρχαιοτήτων και η υπηρεσία νεωτέρων μνημείων στο Ηράκλειο και εγώ ως διευθύντρια των ανασκαφών στο Λόφο, έχουμε έγγραφα που είναι εντελώς αρνητικά στο να γίνει ξενοδοχείο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει ποτέ ξενοδοχείο, αλλά είμαστε σε επαγρύπνηση, όπως καταλαβαίνετε. Είπατε Δημοτικό Συμβούλιο, σας είδαμε πρόσφατα να απαρίσταστε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, όχι με την ιδιότητά σας την επαγγελματική, αλλά ως κάτοικος της περιοχής του Αγίου Ιωάννη. Βέβαια. Ανησυχείτε για τους χειρισμούς, για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου, γιατί σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία η παραχώρησή του. Στο χώρο αυτό... Η πρωτοβουλία πολιτών έχει τώρα και πολλά χρόνια ενεργοποιηθεί και κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά ταυτόχρονα και οι κάτοικοι, το Συμβούλιο της Γειτονιάς, όπως λέγεται Αγίου Ιωάννη, ενεργοποιήθηκαν πάρα πολύ, μάζεψαν υπογραφές, ήρθαν και σε μένα και μου ζήτησαν την υπογραφή μου, γίνονται συναντήσεις στο πάρκο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, τουλάχιστον όπως έδειξε η πρώτη συνεδρίαση που όλο το Δημοτικό Συμβούλιο δεν απέσυρε και δεν ενέταξε στο ΣΒΑΚ, στο σχέδιο δηλαδή βιώσιμης αστικής κοινοτικότητας, και στον πολυτροπικό κόμβο δεν ενέταξε τις 800 θέσεις πάρκινγκ που υπήρχε ως πρόταση χώρο του πάρκου. Είναι σοκαριστικό αυτό... όταν το ακούει κανείς. Είναι σοκαριστικό. Και όταν δεν συνοδεύεται αυτό με μια μελέτη που να σου εξηγεί ότι Βεβαίως. Είναι κάτω από το έδαφος ή ότι κάτι τέλος πάντων δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό ήταν μια πρώτη μικρή νίκη. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα αρχίσει να γίνεται πάρκινγκ ανεξέλεγκτα. Για το προσωρινό λέτε τώρα. Ο χώρος. Γιατί με τη διάστρωση, με υπόβαση σε ένα μεγάλο τμήμα του πρώην στρατοπέδου, υπάρχουν πολλές ανησυχίες για τους κατοίκους, και δεν μιλάμε μόνο για αυτοκίνητα απλών πολιτών, αλλά για τουριστικά λεωφορεία, για αυτοκίνητα ενοικιαστικά, που υπάρχει μία πίεση στην πόλη, αλλά βέβαια ο χώρος του πρώην στρατοπέδου είναι χώρος για το πνεύμονα που χρειάζεται η πόλη, για το πράσινο. Φαντάζεστε εκεί το Μητροπολιτικό Πάρκο πόσο σημαντικό είναι για την πόλη μας ολόκληρη. Εδώ άνοιξε ο κήπος και υπάρχει συνωστισμός. Όλες τις ώρες της ημέρας, σε κάθε γωνιά υπάρχει κάποιο. Εγώ βλέπω και έχουν αρχίσει και απλώνουν πετσέτες κάτω. Έχουμε γίνει Ευρώπη. Απλώνονται στα τραπέζια. Στο μικρό χώρο του κήπου που άλλαξε και το χαρακτήρα του κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Δεν είναι ο ιστορικός κήπος που ξέραμε όλοι. Συμφωνώ. Αλλά αυτό τι δείχνει? Την ανάγκη ενός μεγάλου πάρκου που θα μπορεί να συγκεντρώνει από μαθητές και εκδηλώσεις μέχρι όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες, για ένα μεγάλο πάρκο όπως είναι σε όλες τις πόλεις
της Ευρώπης και τις ευνονούμενε. Δεν μπορώ. Επειδή ακούσαμε και τον Δήμαρχο, ήταν στην ίδια κατεύθυνση η τοποθέτησή του. Οπότε ας ελπίσουμε ότι ήταν ένας κακός χειρισμός, μια κακή συνεννόηση. Ναι, ας ελπίσουμε όμως ότι ο Δήμος θα προστατεύσει τώρα, γιατί το Σάββατο θα έχει μια εκδήλωση για το περιβάλλον εκεί, επειδή είχαμε χθες την ημέρα του περιβάλλοντος, με γιασεμιά, τώρα θα τα μοιράσει εκεί και όχι στο λιμάνι. Επίσης στις 17 του μηνός η πρωτοβουλία θα έχει και εκεί μεγάλη εκδήλωση. Αλλά αυτό με το Δήμο, ας ελπίσουμε όλοι ότι δεν θα ανοίξει ο χώρος και θα βλέπουμε μετά λεωφορεία και δηλαδή άτυπα να γίνεται πάρκινγκ. Αυτό οι κάτοικοι δεν το δέχονται και βεβαίως θα προχωρήσουν και σε ασφαλιστικά μέτρα. Μα αυτό είναι και πρακτικά. Θέλω να πιστεύω ότι το κατάλαβαν όλοι αυτό. Ναι. Πάντως ακούσαμε για το χώρο του γηπέδου ότι η αρχαιολογία δεν έχει κόκκινη γραμμή εκεί. Γιατί πολλοίς κόσμος πιστεύει και από όταν το δημοσιοποιήσαμε εμείς το ΖΑΡΠΑ ότι ο Δήμαρχος επανέρχεται σε αυτή την πρόταση για το υπόγειο του Εθνικού Σταδίου, πάρα πολλοί κόσμος σχολίασε ότι η αρχαιολογία διαφωνεί, υπάρχουν αρχαία. Εσείς είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τομές και ότι δεν είναι απαγορευτικό. Είναι ένα παραμύθι όλο αυτό. Είναι ένα παραμύθι που ήταν από την εποχή που εγώ ήμουνα στα Χανιά ακόμη προϊσταμένη. Δηλαδή είχαμε κάνει τομές και πώς βγήκε αυτό. Είχαμε κάνει τομές. Οι τομές χρειάστηκαν χρήματα και χρόνο. Αλλά μετά τις ανασκαφές που έγιναν σταδιακά, απαντήσαμε στην πόλη, απαντήσαμε στο Δήμο από τότε. Επί Βυρβιδάκη ήταν. Ήταν επί Βυρβιδάκη, μετά επί Βάμβουκα. Έχετε απαντήσει. Απαντήσαμε ότι μπορεί να γίνει με έλεγχο και των υπόλοιπων σημείων ένα υπόγειο πάρκινγκ. Γιατί διαπιστώσαμε ότι τελειώνει η πόλη στη δυτική άκρη του σταδίου και από εκεί αρχίζουν νεκροταφεία. Βρήκαμε, το ξέρετε όλοι, θυμάστε φωτογραφίες νεκρούς στην άμμο, αλλά αυτούς τους νεκρούς τους παίρνεις, η άμμος είναι άμμος. Βρήκαμε ορισμένες ταφές πιο βαθιά, αλλά πολύ βαθιά, υπάρχει άμμος πολλών μέτρων στο στάδιο. Η τάφη η παλιότερη είναι πριν την τοποθέτηση της άμμου, και είπαμε στο Δήμο τότε και στους πολίτες και στο στάδιο το ίδιο το εθνικό ότι μπορεί να γίνει υπόγειο πάρκινγκ με χρηματοδότηση και για τις υπόλοιπες τομές. Βέβαια, αν βρεθεί ένα πολύ φοβερό μνημείο σε κάποιο σημείο, και οι ίδιοι πολίτες και ο Δήμος και όλοι θα θέλουν να το αναδείξουν. Αλλά αυτό δεν είναι απαγορευτικό για το πάρκινγκ. Το ίδιο έγινε και με το πάρκινγκ στην Περίδου, για παράδειγμα. Απλώς έπρεπε να δοθεί μία συνέχεια σε αυτό. Να προχωρήσουν οι χρηματοδοτήσεις, να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες ανασκαφές και να ξεκινήσει. Χάρηκα προχθές που είπε ο Δήμος ότι τώρα θα το ξεκινήσουμε. Μακάρι. Πολύ ωραία. Πάρα πολλά θυμόμαστε θέματα, έτσι, να είναι στην επικαιρότητα, τους Ιταλικούς στρατώνες, έτσι, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού. Θυμήθηκα πριν, με το που συζητούσαμε και το στρατόπεδο Μαρκοπούλου, ότι το σχέδιο ήταν να συνδεθεί, να λειτουργεί ως πάρκινγκ ένα τμήμα του χώρου για να εξυπηρετεί τους υπαλλήλους του Δήμου που θα εργάζονται στους Ιταλικούς στρατώνες που θα έχει στο μεταξύ. Προχωρήσει. Ναι. Κοιτάξτε, και οι Ιταλικοί στρατώνες, όπως και η γέφυρα στον Κερίτη ποταμό, που ήταν προς το τέλος της δικής μου της θητείας στο Υπουργείο Πολιτισμού, τρέξαμε αμέσως, και έτρεξε η κυβέρνηση τότε, να βρουν χρήματα και να γίνουν διάφορες διαδικασίες για να προχωρήσουν.
Δεν έχει γίνει κάτι στο ακόμη. Η γέφυρα του Κερίτη είχατε υπογράψει μια προγραμματική, νομίζω είναι ενεργή. Η γέφυρα του Κερίτη στην πορεία, ναι, υπογράφηκε στην πορεία μετά, ναι, μια προγραμματική. Γιατί η παλιά τώρα, γιατί η καινούργια έχει ξεκινήσει. Για την παλιά γέφυρα, για την παλιά λέω γέφυρα, εγώ, που είχε πολλές διαδικασίες. Τις πρώτες διαδικασίες τις βάλαμε σε μια σειρά, αλλά τις υπόλοιπες προχώρησε η κυβέρνηση. Δεν έχει ξεκινήσει. Πάντως, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχει και αυτό. Προχωρήσει δεν και μας έλεγε ο Δήμαρχος ότι προχωράει με δικά του μέσα, ας πούμε, δεν σε κάποιες εργασίες αντιστήριξης για να μην πέσει και το εναπομείναν τμήμα, ναι, γιατί μετά δεν θα μπορεί, ναι, να γίνει αναστήλωση. Οι Ιταλικοί στρατώνες πάλι βρέθηκαν τότε κάποια χρήματα, αρκετά, αλλά ούτε αυτό προχώρησε. Εντάξει, λένε ότι αυτά τα χρήματα που είχε εξαγγείλει ο κύριος Σταθάκης την ίδια μέρα ότι δεν υπήρχαν, ήταν μια προφορική. Τα χρήματα από ό,τι όπως και ξέρω, για την αγορά, ας πούμε. Από ό,τι ξέρω υπήρχαν, απλώς ήταν προς το τέλος της θητείας και μετά ίσως πήγανε σε άλλα κάπου αλλού, σε ίσως δεν απορροφήθηκαν επειδή δεν υπήρχε μελέτη από εκεί να τρέξει. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί δεν προχώρησαν τα πράγματα τόσο γρήγορα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτά τώρα είναι σε προτεραιότητες για να μην παραμένει όλη αυτή η κατάσταση άσχημη για τον τόπο μας. Βέβαια, άλλα έργα που γίνανε, όπως παραδείγματος χάρη η Δυτική Τάφρος, έργα στην αρχαία Άπτερα, προχώρησε το Φραγκοκάστελο και το Μουσείο Χανίων, εννοείται. Έκλεισε ένα χρόνο πρόσφατα. Ναι. Δικό σας παιδί, θεωρείτε. Σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα τώρα από το πώς λειτουργεί μετά από τόσο καιρό. Βέβαια, έχει γίνει ένα ζωντανός πυρήνας. Δεν το συζητώ. Πολιτισμό. Ακόμη και η προγραμματική σύμβαση για τα νεόρια ήταν έργο που έκανε το γραφείο το δικό μου, που ετοίμασε τη σύμβαση. Απλώς όταν ετοιμαζόμαστε να την υπογράψουμε, η περιφέρεια μας έλεγε καθυστερεί ο Δήμος, ο Δήμος μας έλεγε καθυστερεί η περιφέρεια, γίνανε οι εκλογές, υπογράφτηκε μετά από ένα χρόνο, δυστυχώς δεν μας κάλεσαν ούτε εκεί. Αλλά αυτό είναι και το παράπονο του πρώην δημάρχου του, ναι, του το κύριου Μάμπου Κατσικελιάς. Αλλά για το ίδιο το Μουσείο Χανίων, που κλήθηκε μεν ο αρχιτέκτονας της κατασκευής, αλλά όχι οι υπόλοιποι που δούλεψαν εκεί και εγώ, έχω να πω ότι ένιωσα μεγάλη συγκίνηση από τους κατοίκους της πόλης. Το πόσο όλοι αγκάλιασαν από όλες τις παρατάξεις το γεγονός ότι να πόσο πρόσφερα για να γίνει το μουσείο και πόσο αγκάλιασαν την δική μου ανακοίνωση απέναντι σε όλους, που ευχαριστούσα όλους για την βοήθεια όλων αυτών των χρόνων και την συμπαράσταση, γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Από τη δεκαετία του 90 το δούλευα εδώ τοπικά. Στην αρχή με το ότι είναι χώρος πρασίνου και δεν θα μπορέσετε, ο Δήμος μας το έδινε, αλλά έλεγε είναι χώρος πρασίνου και δεν θα μπορέσετε να το να γίνει χώρος μουσείο, να το βγάλετε να το από χώρο πρασίνου. Όμως τα καταφέραμε και μετά βρέθηκαν τα πρώτα χρήματα για να γίνει μελέτη αρχιτεκτονική που έπρεπε να γίνει για να μπορέσουμε να το εντάξουμε σε προγράμματα. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα 7-14 και μετά στο 14-20. Δόθηκαν και χρήματα από εθνικούς πόρους στο διάστημα 14-15-19. Δόθηκαν χρήματα από την περιφέρεια. Όλα αυτά τα έργα τα μεγάλα πάντα στηριζόμαστε στην περιφέρεια, γιατί πηγαίνουν τα κοινοτικά χρήματα στην περιφέρεια και σε συνεργασία προχωράμε. Και τέλειωσε
με το προσωπικό της υπηρεσίας να δουλεύει όλα αυτά τα χρόνια εντατικά και να το έχει σε προτεραιότητα. Τέλειωσε γιατί ήταν έργο κοινοτικό που οπωσδήποτε έχει αρχή, μέση και τέλος. Εγγενιάστηκε ως κτίριο από τον τότε υπουργό, τον Αριστίδη τον Παλτά. Και άνοιξε πέρυσι. Ναι, εντάξει, και λόγω κορονοϊού γίνονται κάποιες καθυστερήσεις. Ναι, κάποιες προθήκες, μικροπράγματα. Ναι, ναι. Αλλά είναι αλλά πολύ... Πολλά έργα, δηλαδή αυτό που λέω εγώ πάντα είναι ότι η διοίκηση έχει συνέχεια. Δεν είναι έργο που γίνεται τώρα που εγκαινιάζεται από μια κυβέρνηση, ας πούμε. Είναι ένα έργο χρόνων και πρέπει κανείς να αναφέρεται σε όλους ότι είναι έργο όλων. Όπως έγινε πρόσφατα με, δυστυχώς θεωρώ χωρίς ηθικούς κανόνες, σε προεκλογική περίοδο να εγγενιάζονται μουσεία σε διάφορα σημεία της χώρας, μουσεία όπως στη Μεσαρά, όπως στο Μεσολόγγι, μουσεία τελειωμένα σε 80-90% από πριν, ή όπως άνοιξε το Μουσείο του Αγίου Νικολάου, ας πούμε, χωρίς να έχει τελειώσει. Λέτε προεκλογικά, πάνω προεκλογικά, στο προεκλογικό πυρετό, κάπως πιεστικά, πούμε, να δείξουμε ότι... ναι, με ένα τέτοιο τρόπο, ορισμένες φορές λίγο και εκβιαστικά, δηλαδή, κάτι που το θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, γιατί είναι έργο πολλών ετών που πρέπει να παρουσιάζεται συνολικά και βεβαίως την πρωτοκαθεδρία έχει η κυβέρνηση που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, δεν το συζητάμε. Κύριε Βλαζέκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε, πέρασε η ώρα. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, πραγματικά. Δεν θα μιλήσουμε δηλαδή για τα πέντε μουσεία, για τα πέντε που μουσεία γίνανε νομικά που μάλιστα κάνατε και παρέμβαση εσείς προσωπική. Ναι, να κλείσουμε δικαίου, με αυτό, γιατί πραγματικά είναι. Είναι και άλλα σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό. Στην Κρήτη έγινε το Ηράκλειο. Μετρό. Ναι, όχι, θέλω να πω και άλλα θέματα γενικότερα. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι η πολιτισμική δημοκρατία θα νικήσει λίγο. Θα το καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να θωρακίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας της πολιτιστικής κληρονομιάς, να μην γίνεται ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού. Να μην, όπως λίγο πολύ προχωράνε με τα μουσεία αυτά τα μεγάλα, τα πέντε, να μην φεύγουν αρχαιότητες για 50 χρόνια στο εξωτερικό, να μην γίνεται νομοποίηση της αρχαιοκαπηλείας όπως με την υπόθεση Στέρν και τα Κυκλαδικά που ήρθαν. Θέλω να πιστεύω ότι θα το καταλάβουν οι πολίτες, οι άνθρωποι του τόπου μας, γιατί αλλιώς έχουμε αλαζονία της εξουσίας που είναι κακό για όλους, και έχουμε και ένα εξατομικευμένο ωφελισμό των ανθρώπων τη στιγμή που τα κινήματα δείχνουν εδώ στα Χανιά, όπως παλιότερα στους Αγίους Αποστόλους, όπως το Λόφο Καστέλι, όπως το στρατόπεδο Μαρκόπουλου, όπως τη Φαλάσσαρνα τώρα, που και εκεί δεν μπορεί να γίνει το μεγάλο το ξενοδοχείο, γιατί είναι σε αντίθεση και με τον αρχαιολογικό νόμο. Έχουμε και αρχαιότητες πιο κοντά στο ξενοδοχείο, μικρότερες μονάδες μπορεί, ναι, αλλά όχι μια ολόκληρη κομμόπολη όπως πάει να γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά θα γίνουν κατανοητά από τους πολίτες, θα έχουμε συνειδητοποιημένους πολίτες όλοι μαζί, χωρίς πολιτική χρειά στα κινήματα των πολιτών, και κερδίζουμε στο τέλος, κερδίζουμε, κυρία Νικηφοράκη. Αυτό πιστεύω με αισιοδοξία. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο το μήνυμά σας. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Βλαζάκη που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα. Πάμε σε... Κλείνουμε. 11 η ώρα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σύντομο δελτίο. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Καλημέρα.